Γεια χαρά σε όλους τους φίλους του καναλιού και πάμε να σας δείξω ένα καινούριο προϊόν που ήρθε στα χέρια μου, μια προσφορά του geekbuying.com και μιλάμε για την ρέτρο κονσολίτσα της Unbernic, μια εταιρεία η οποία συνηθίζει να βγάζει τέτοια προϊόντα, και στα χέρια μου έχω το μοντέλο RG35XX Plus, την αναβαθμισμένη έκδοση του απλού 35XX, και πάμε να το δούμε μαζί και να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, μιλάμε για μια κονσόλα η οποία κυμαίνεται γύρω στα 50 ευρώ πάνω κάτω. Την έχω κρατήσει για να τη δούμε μαζί το unboxing. Έρχεται πολύ γρήγορα, μου ήρθε κιόλας, σε μια ωραία κυλητή συσκευασία. Για να δούμε τι άλλα έχει μέσα. Okay, έχει μαντιλάκια, έχει οδηγίες χρήσεως και εδώ πέρα έχει tempered glass για την προστασία της οθόνης. Χρειάζονται αυτά, πολλοί θα τα αγοράζαμε έξτρα, οπότε εδώ πέρα έχονται μαζί και λογικά εδώ πέρα θα έχει και το καλώδιο φόρτισης USB Type-C, πολύ χαρούμενος για αυτό. Και πάμε να δούμε λίγο την κονσολίτσα. Λοιπόν, παιδιά, γιατί μιλάμε? Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το RG35XX, το Plus μοντέλο, και μάλιστα διάλεξα να σας δείξω την έκδοση η οποία είναι έτσι με διαφάνεια στα πλαστικά. Θυμάστε που προσομοιάζει έτσι λίγο τα παλιά Game Boy, Game Boy Color κτλ. Πολύ ωραία κονσολίτσα, ήδη στην αίσθηση φαίνεται καλή. Η συγκεκριμένη, παιδιά, έχει IPS 3,5 ιντσών οθόνη στα 640x480 η ανάλυσή της, μια χαρά, super δηλαδή, ειδικά το IPS είναι πολύ καλό στην φωτεινότητα. Εσωτερικά την κονσόλα την ενδυναμώνει ένας all-winner H700 τετραπλούς πυρήνας Cortex A53 χρονισμένο στα 1,5 GHz, καθώς και ένας dual-core Mali G31 MP2 GPU με 1 GB DDR4 μνήμης. Και ενσωματωμένα έχουμε 68 GB μέσα καρτούλα, όπου έχουμε πάρα πολλά, χιλιάδες θα δούμε, παιχνίδια. Υπάρχει και έκδοση η οποία έχει μέσα 128 GB καρτούλα, που έχει διπλάσια παιχνίδια μέσα. Έχουμε μπαταρία στα 3.300 mAh, που μας φτάνει για 8 ώρες συνεχής χρήσης, ενώ έχει και δόνηση η συγκεκριμένη κονσόλα. Μια χαρά. Υποστηρίζει Moonlight Streaming, το οποίο μας αφήνει να παίζουμε παιχνίδια από το PC. Υποστηρίζει 5G Wi-Fi για online multiplayer, καθώς και Bluetooth 4.2, ενώ μπορούμε να τη συνδέσουμε και μέσω HDMI στην τηλεόρασή μας για να παίξουμε ό,τι παιχνίδια έχουμε περασμένο μέσα σε αυτή την κονσολίτσα κανονικά στην τηλεόρασή μας. Πολύ ωραία και χρήσιμα τα χαρακτηριστικά αυτά. Εντάχει να πω ότι η διαφορά του πιο φθηνού μοντέλου και του απλού σε σχέση με το Plus είναι ότι εδώ στο Plus έχουμε 1 GB μνήμη από τα 256, έχουμε καινούργια CPU, έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία από τα 2600 στα 3300, οπότε πάμε από τις 5 ώρες στις 8 και όλες οι πρόσθετες λειτουργίες όπως η δόνηση, Moonlight Streaming, 5G Wi-Fi και Bluetooth 4.2 είναι μονάχα στο Plus μοντέλο, οπότε θεωρώ ότι αξίζει η έξτρα επένδυση. Και πάμε να δούμε εξωτερικά λίγο την κονσόλα. Βλέπουμε ότι την έχουμε ανοίξει. Έχουμε μια πολύ φωτεινή και καθαρή οθόνη, IPS βέβαια. Εδώ πέρα βλέπετε πολλά modes υπάρχουν σε ρετρό αυθεντικές κονσόλες, οπότε εδώ πέρα έχουμε κατευθείαν ένα IPS εξαιρετικό όλο αυτό. Μπροστά εδώ πέρα 4 κουμπάκια που μοιάζουν με αυτά του Xbox, το μενού, D-pad, Start Select. Εδώ πέρα έχουμε το Volume Rocket για να ανεβοκατεβάζουμε την ένταση. USB Type-C για φόρτιση, 3,5 jack για ακουστικά. Θύρα εξωτερική για να βάζουμε δικιά μας κάρτα μνήμης όσο μέγεθος θέλουμε και ό,τι άλλο παιχνίδια θέλουμε. Εδώ πέρα είναι η εσωτερική της μνήμη, η κάρτα που έρχεται μαζί η κονσολίτσα και έχει μέσα τα παιχνίδια που θα δούμε. Reset button, power button. Η ένδειξη ότι είναι ανοιχτή η κονσόλα μας. Mini HDMI για να το συνδέσουμε με την τηλεόραση και να παίζουμε εκεί. Και από πίσω βλέπουμε ότι έχουμε L1, R1, R2, L2 για να παίζουμε έτσι πιο σύγχρονα παιχνίδια που θέλουν και σκανδάλες. Εδώ πέρα βιδωμένη
η μπαταρία μας, η οποία δεν χρειάζεται αλλαγή εκτός αν μετά από χρόνια πέσει πάρα πολύ η απόδοσή της. Υπενθυμίζω 3.300 για 8 ώρες δίνει η εταιρεία. Και εδώ πέρα έχουμε το μενού, όπου εδώ πέρα έχουμε τα settings. Okay, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπούμε εδώ. Το search, history, τι παιχνίδια παίζουμε, τα αγαπημένα που μπορούμε να βάλουμε. Και εδώ πέρα έχουμε δύο περιβάλλοντα. Ένα είναι τη Cybernic και ένα είναι του RetroArch. Η Cybernic εδώ πέρα έχει τους δικούς τους, το δικό της περιβάλλον με δικούς τους εξομοιωτές, όπου έχουμε PSP, PlayStation 1, Vertical Arcade, της Capcom το board, το 1-2-3, Neo Geo, FB Neo, MAME, Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy Apollo, PC Engine, Neo Geo Pocket, Game Gear και WonderSwan. Μάλιστα, και όταν το πάμε στο RetroArch έχουμε και κάποιες έξτρα επιλογές. PSP, OpenBore, DC που είναι το Dreamcast, PlayStation εδώ πέρα για να δούμε κάτι άλλο που δεν έχει. Homebrew, Vertical Arcade, το Pico, αυτό το Poke δεν έχω ιδέα τι είναι, κάτι ιαπωνικό φαντάζομαι. Atari 2600, Virtual Boy, μπράβο. Α, το Sega CD. Μάλιστα, για το Mega Drive, πέρα από το uploaded Mega Drive. PC Engine, PC Engine CD. Μάλιστα, MSX, το ιαπωνικό που είχαν βγει τα Metal Gear 1 και 2. Nintendo DS. Atomisware, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Naomi Board, ports διάφορα και applications. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια να δούμε. Πάμε να παίξουμε μερικά. Θα σας ξεκινήσω με κλασικούρα. Να χαμηλώσω λίγο. Κάντυλα και δεινόσαυροι. Drift Out, παιδιά, όσοι το θυμάστε, το παίζαμε στις καμπίνες, είχε και τη μόνη καμπίνα, αν θυμάμαι σωστά. Και ήταν και αρκετά δύσκολο. Εν τω μεταξύ, τότε τα γραφικά αυτά μας φαινόταν φανταστικά. Okay. Αρκετά δύσκολο το θυμάμαι που ήταν. Εδώ πέρα μια χαρά παίζουμε με το D-pad. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Για να δούμε λίγο Dreamcast, να δούμε έτσι πως τρέχει νεότερα παιχνίδια. Από ό,τι είδα φτάνει μέχρι αυτή τη γενιά, μέχρι το Dreamcast. Είναι η arcade έκδοση, από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Ναι ρε φίλε, καλά παιδιά, το Virtua Tennis ήταν τα αγαπημένα μου ever στα arcades. Τρέχει φανταστικά, μπράβο. Μπράβο, 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 έτσι. Πολύ καλό. Batman Returns, Sega CD. Τρέχει super. Τα κάποτε άπιαστα μηχανήματα. Τώρα τα παίζουμε σε κονσολίτσες των ελάχιστων ευρώ. Άρε κλασικό. Game Boy Color Aladdin. Έλα, εντάξει. Έλα, μετράμε. Αυτό με έχει αποτυπωθεί στο μυαλό. Τα βλέπαμε τότε αυτά και λέγαμε σαν αληθινά είναι. Δεν ξέραμε τι έρχεται. Άνε κορώνα γράμματα που ρίχναμε. Φοβερό. Παιδιά, η οθόνη μετράει. Πάντως. Έλα, πάμε. Ωραίο. Θα λιώσει, θα λιώσει αυτό. Πάμε σε άλλο θρυλό. PlayStation 1 και Tekken 3. Μια χαρά τρέχει, super. Πάμε λίγο άρχοντα. Εδώ πέρα παίζουμε PSP, το Ghost of Sparta από την Radeon.
Φανταστικό παιχνιδάκι. Τρέχει πολύ και λίγο αν μπούμε στα settings εδώ πέρα. Καταρχάς σε όλα τα παιχνίδια μπορούμε να κάνουμε save states. Μπορούμε να σώσουμε όπου θέλουμε. Settings μπορούμε να αλλάξουμε εδώ πέρα διάφορα. Rendering resolution, το οποίο δεν σας το συνιστώ. Δεν υπάρχει λόγος σε αυτή την οθόνη. Να πάτε παραπάνω, V-Sync, Controls. Controls μπορεί να χρειαστείτε να κάνετε κανένα remap. Συνήθως σε κάτι καινούριο παιχνίδια που δεν έχουμε αναλογικούς. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να βάλετε τα δικά σας όπως σας βολεύει. Όπως επίσης μπορείτε να βάλετε και διάφορα εφέ τύπου, ειδικά σε πιο ρέτρο παιχνίδια, scan, lights κτλ. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Μια χαρά. Κλείνοντας, μιλάμε για μια εξαιρετική κονσολίτσα, δεδομένου βέβαια και της τιμής. Μια πολύ καλή low budget λύση για να παίζετε ρετρό παιχνίδια. Πολλές επιλογές ήδη φορτωμένο, πολύ γνωστοί εξομοιωτές ήδη φορτωμένο με όλες τις παραμετροποιήσεις διαθέσιμες. Μπορείτε να βάλετε δική σας μνήμη, να βάλετε δικά σας παιχνίδια πάνω, οτιδήποτε. Μπορείτε να συνδέσετε με HDMI σε monitor ή οθόνη τηλεόραση, οτιδήποτε θέλετε για να παίξετε. Δυστυχώς δεν έχω το αντίστοιχο καλώδιο που χρειάζεται τελικά. Το μόνο πρόβλημα που σημάντησα ήταν όταν δοκίμασα να κάνω streaming μέσω του Moonlight, ενός προγράμματος που είναι, το οποίο ποτέ δεν κατάφερα να κάνω pairing τις συσκευές μου. Για να στριμάρω βέβαια αυτό, νομίζω ότι ελάχιστοι θα θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Bluetooth επίσης διαθέτει, μπορείτε να συνδέσετε με Bluetooth κάποιο δικό σας χειριστήριο για να παίξετε με αυτό. Τα πάντα όλα, μια χαρά. Προσιτή τιμή και για όποιον φυσικά ενδιαφέρεται, κάτω στην περιγραφή μπορεί να βρει links για να τα αγοράσει, τα οποία βέβαια είναι affiliate, σας το λέω. Οπότε παίρνει και ένα μικρό ποσοστό το κανάλι για όποιον θέλει να τιμήσει την κονσόλα και να την αγοράσει μέσω εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε μέχρι τέλος αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.